Αυτό το πράγμα συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και είχαμε μια ιστορία δηλαδή σαν αυτή που είχε επανειλθεί στο Καραθά με τις οδηγίες για τα λιμάνια, τις εκκλησίες τα λιμάνια. Και βέβαια αυτό αποτέλεσε αιτία να μην γίνει καμία κίνηση και παραμένει το καθεστώς από το 1992. Όλοι γνωρίζουν τα κρατημέλη, οι κόψαν, το πιστεύουν, τα κοινοβούλια, ότι ο σύλλογος αρχικός του κανονισμού πρικαβούδας δεν επιτέχθη. Και υπάρχει μία αποστασιοποίηση, διότι κανείς δεν θέλει να ανοίξει συζητήσεις πάνω σε ένα θέμα που αφορά όλη την κοινότητα και οι οποίοι νομίζουν, ξέρουν και φοβούν ότι θα υπάρξουν διαδρομές. Δηλαδή, το ζήτημα δεν θα κλείνει. Είναι καθαρά θέμα διαχείρισης πολιτικής των θεμάτων. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση να δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά στις ναυτιλιακές μεταφορές. Και θα πρέπει να καταλάβει κάτι το οποίο ίσως δεν έχει επαρκώς καταλάβει. Ότι αυτό που λέμε ναυτιλιακών αποστάσεων στην ουσία δεν είναι τίποτα από το domestic transport της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα στάτος το οποίο αμφισβητεί την ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι κράτος δηλαδή. Και επίσης αμφισβητεί το Συμβούλιο Υπουργών ότι υπάρχει λόγος για να δημιουργηθεί ενέργεια στον αντιλιακό χώρο. Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται τα πλοία της αντιλιακής μικρών αποστάσεων της Ευρωπαϊκής. Έχει επιπτώσει τον ανταγωνισμό. Υπό την εξής έννοια, ότι μεταξύ των κρατών ειδών μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε πλοίο ασχέτω σημαίε. Παραδείγματι, ας πούμε, από την Πάτρα στην Αγκόνα, ας πούμε, μπορεί να μας γνωρίζει το πλοίο ελληνική σημαία, ακριβώ η ρώσικη. Δεν υπάρχει κανείς περιορισμός. Και το άλλο στο οποίο έχει σημασία είναι το ότι ακριβώς επειδή ο χώρος αυτός δεν είναι ενιαίος, ταξίδια μικρής διάρκειας, 100 μίλια, 200 μίλια, χαρακτηρίζονται στη διεθνή. Και ισχύει πάνω σε αυτούς, ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί περί τελωνίου. Αντίθετα, αν πάρουμε ένα άλλο κράτος, μπορούμε να δούμε αποστάσεις μέχρι και 2.000 μίλια από λιμάνι σε λιμάνι του χώρου, οι οποίοι θεωρούνται τα οποία θεωρούνται εσωτερική πτώση και δεν υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή, βαρύνεται η χρήση των πλοίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιπλέον διαδικασίες ακόμα και σε πολύ μεγάλη εξαιρετική. Προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν σχέση με αυτό που κουβεντούσε ο διάδεσμο του προηγούμενου πάνελ. Δηλαδή θέματα περιβαλλοντικά. Θα σας πω δύο λεπτά. Το ένα είναι ο μέσος όρος ηλικίας. Δεν είναι μυστικό ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη είναι υψηλός. Γιατί? Για κάποιους λόγους που έχουν σχέση με τα περιθώρια κέρδους, είναι επιχειρηματικά αναπαραγωγή γενικώς, ίσως να έχει σχέση και με τη σειρά οδηγιών που απαγορεύουν κάθε είδους ειδοτήσεις, βοήθειες, εμβιοδοσίες και ούτω καθεξής στα ευρωπαϊκά ναυτιλία, κλείσαν και πολλά από αυτά. Και έτσι έχουμε φτάσει ένα σημείο ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του Παπαδάκου είναι ίσα από 25 ετών και πάνω. Δηλαδή υπάρχουν αγόρια τα οποία είναι 30-35 ετών. Μπορεί και περισσότερο. Τώρα, αυτό θα μου πείτε γιατί είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους ιδιοκτήτες τους. Όταν έχει πλοίο αυτής της ηλικίας, είναι πολύ εύκολο οτιδήποτε ατύχημα και να έχουν, να αρχίσει να προβάλλει το θέμα της ηλικίας. Πρώτο και μεγαλύτερο. Και έχουμε δει και ελέγχθη στο προηγούμενο πάνελ ότι
μετά από ατυχήματα, κυρίως ατυχήματα στα οποία υπάρχουν λιπάνσεις, όταν δίνω νομοθεσία, διοθετικού χαρακτήρα. Η χειρότερη νομοθεσία είναι εκείνη η οποία λαμβάνεται εν μέσω πανικού και πιέσεως από την δημόσια κοινή γνώμη. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα ηλικίας, ωστόσο πρέπει να αντικατασταθεί. Μόνο επειδή είναι γενικός, όχι. Όπως ξέρετε, ήσουν από πρώτο σχόλιο του 2015, οι ειδικές περιοχές ελέγχου καυσαερίων για την περιοπτικότητα των καυσαερίων των πλοίων σε θιάφη. Γιατί ειδικά σε θιάφη, διότι το θιάφη ανακατεύεται με το υδρογόνο, ανεβαίνει επάνω, στα σύννεφα και ξαναπέφτει κάτω, αλλά έχει την μορφή τώρα της όξινης βροχής. Πέφτοντας σε όξινη βροχή, καταστρέφει δάση. Και αυτό έχει κουβεντιαστεί εξαρτητικά σε βάθος 2 δεκαετιών, ίσως και παραπάνω στον αίμο. Και τελικά ο αίμο ο ίδιος μπορεί σε κάποιες ειδικές περιοχές ένα κομμάτι είναι στην Ευρώπη και άλλο ένα κομμάτι είναι στην Βόρεια Αμερική και Κάναδα. Θα μου πεις πότε πρέπει να τελειώνω. Κάνουμε αυτά τα βαπορία.
σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάνουν ό,τι κάνουν τα μικρά πράγματα για να τρώσουν λάθος. Βλέπετε ότι θα πρέπει να έχουμε ρεύμα σαν λίγες, ας πούμε. Έτσι, να μην πάει η βαποράκι τέτοιο να μεταφέρει το μαζούτ στο σταθμό του τελικό. Θα ζητήσω όπως έβρισε για το πυρκαγιά στην Πέρυσι. Τόσο σωρά θα τα φανταστείτε και θα τα καταλάβετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονέ. Προσέξτε με αυτό που αποκαλύψε όλο το κομμάτι που αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και την ναυτιλία. Θα μπορούσε κανεί βεβαίω έτσι λίγο αυθαίρετα να πει ότι η ναυτιλία είναι των αποστάσεων εντό εισαγωγικών καλύπτει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη ναυτιλία, γιατί έτσι πώ γυρατώνουν οι εταιρείε μέσα στι εποχέ των χρηματιστηρίων. Έχουν αρχίσει και γίνονται άλλε εταιρείε που μικρομεσαίε έχουν επιτρόπιν στι τελεσόμενε μεγάλε. Το επόμενο θέμα λοιπόν έχει κάνει τις προμήθειες επιχειρήσεις που λειτουργούν τα καθηγητικά του λιμανιού ασχολούνται με το περιβάλλον να δώσει καταναγκή μόνο με αυτό. Και πώς δεν υπάρχει το κατάλληλος άνθρωπος να πει ότι πρέπει να είσαι στα βράδυ, να το βράδυ φύγει το πρώτο με την οποία και λίγο πιο να προσφέρει. Ξεκινήσαμε και αποκτήσαμε μια καταπληκτική τεχνολογία.
του λίγο κάτι, δεν είπα για κάτι. Εδώ θέλω να πω και το ελληνικό και κύριο Πειραιά κάνει τεράστια προσπάθεια πριν από χρόνια μαζί με τα μέλη του και κάναμε ένα πόσο μα το βιοτεχνικό πάρκο του Σχισού. Βοηθάνε άλλα μέλη, κυρία, αλλά το μέλη του βιοτεχνικού ήταν το πρωτοπόρο και μπροστά και έγινε πραγματικά όσο δεν είχε πάει στο βιοτεχνικό πάρκο του Σχισού. Καλό είναι να το επισκεφτείτε και να δείτε ότι έχει πραγματικά λειτουργεί ένα ευρωπαϊκό χώρο που μπορεί να επιχειρήσει ανεπτυγμένη τεχνολογία. Δυστυχώ δεν ήταν για 4 μια φάση λόγω τη αναδουλειά. Πιστεύω όμω ότι θα κρατηθούν οι επιχειρήσει εκεί και θα ξαναξεκινήσουν να μεγαλώσει αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι κόσμο για τον Πειραιά να γίνει διπλάσιο. Και το επόμενο σα δεν πρέπει να είναι να μεταφερθούν οι επιχειρήσει από το λαό του εξωτερικού ή να δημιουργηθεί και το απέναντι και το απέναντι κομμάτι να γίνει το απέναντι. Να βάλει και άλλε επιχειρήσει να δημιουργήσουμε μια ακόμα υψηλή υπεραξία στο όλη μέρη μα. Και πάλι σα ευχαριστώ και για την συμφωνία του Πειραιά.
Σε ό,τι αφορά τώρα. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, είναι προφανές ότι δεν έχω το δικαίωμα, αλλά ότι και την πρόθεση να μιλήσω για το λιμάνι του Πειραιά. Να μιλήσω μόνο για τον παραδοτικό σταθμό της Πόσχο. Συνεπώς, είναι ένα κομμάτι του λιμάνι του Πειραιά, συνεπώς, στα πλαίσια του γεγονότος ότι είμαστε ένα μικρό κομμάτι της Πειραιά, οι περιβαλλοντικές μας δράσεις εντάσσονται μέσα στο γενικό σχεδιασμό του φορέα διοίκησης, δηλαδή της όπλας. Συνοπτικά σας περιγράψω με δύο λόγια, όχι θα σας κουράσω, τη στρατηγική της εταιρείας μας σε αυτό το τομέα, αφού σας ενημερώσω ότι συνεργαζόμαστε και εμείς με άλλα μεσογειακά λιμάνια σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν να κάνουν με την βελτιστοποίηση των διαδικασιών τόσο της παραγωγής αλλά και των παραγωγικών μεθόδων. Στα πλαίσια της ανάπτυξης και του οικονομικού του τέρμινα έγινε και απαραίτητη η διαπροφήτευση για να γίνει και εμείς μη υπόθα, ας πούμε. Αλλά έγινε επίσης και απαραίτητη επιστόπιση της ενεργειακής κατανάλωσης και οι δυνατότητες εξοικονόμησης αυτής της κατανάλωσης. Για την κατανόηση της υπάρχουσας υποδομής ενέργειας του λιμανιού, μελετήθηκαν παράγοντες όπως η γεωγραφική περιοχή και τα φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και παράγοντες που αφορούν τις ορικές μεταφορές και τα αστικά κέντρα. Επίσης μελετήθηκε η μελλοντική ζήτηση του ποτέ είναι τέρμινα, εξετάστηκαν οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, το containerization, η αναμενόμενη αύξηση ανταγωνισμού από τα δομικά λιμάνια και αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικότητας των εργασιών σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα και τις απαιτήσεις προς υπηρεσιών προς τη θέμενη αξία, ειδικότερα στον τομέα των logistics. Σαν αποτέλεσμα της έρευνας και των best practices που διαπιστώσαμε στην πορεία, παρακολουθώντας οριμότερα τέρμινα από εμάς, και εφαρμόζοντας την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική οδηγία σε ό,τι αφορά τα πλοία, εφαρμόσαμε τη γνωστή οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις εμπορίες προοδικής καταλήπων, που είναι, παρόλα που σ' άκουσα από τον κύριο Κοινωνόπουλο, είναι σύμφωνη με τη τις οδηγίες της ΜΑΚΟ για την πρόληψη της κουλτούρας στη θάλασσα. Σε ό,τι αφορά όμως τα operation, θεωρούμε ότι κάνουμε μια τεράστια περιβαλλοντική παρέμβαση αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα μηχανήματα στιβασίας του περιβαλλοντικού σταθμού, τα πελαιότη, τα όσμε, διασκευομεταφορής στα ελληνικά με μηχανήματα κρυφής θεβασίας RMG και RTG. RMG είναι Rail Mounted Cranes και RTG είναι Rubber Type Cranes. Έχουμε ήδη 25 RMG στο προβλήτα 2 και 3 και 12 διάρκεια RTGs επίσης στο προβλήτα 2. Περιμένουμε άλλα 9 στους επόμενους 2 μήνες. Όλα αυτά κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Καταστήσαμε δηλαδή οτιδήποτε είχε σχέση με τη στιβασία που κινούνταν με δίζελ με ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα προωθούμε με την κρίση του τρένου και τις ενέργειες που κάνουμε με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που ίσως έχετε ακούσει και διαβάσει. Προωθούμε ως μέσο μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων το τρένο, που ως πέρα από την οικονομική πλευρά της πολιτικής αυτής έχει και φιλικότερα προς το προσβάλλον αποτελέσματα. Επίσης έχουμε καταστήσει από την αρχή της λειτουργίας μας ένα Open Gate System, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία RFID, το οποίο
εκτέλεση των δημοτικών δημοσίας έτσιος που εξυπηρετούνται από το σταθμό μας και αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία συνοστισμού από φορτηγά που να αναμένει τη μηχανή τους, δημιουργούν και ατμοσφαιρική και ηχητική ρήπανση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα αριθμητικά αποτελέσματα, γιατί όσοι γνωρίζουν το χώρο ξέρουν ότι έχουμε περιορισμό πορταριστικό. Δουλεύουμε όμως πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι, στη συνεργασία της εταιρείας της μεταφορικής και τους οδηγούς και τις μεταφορίες, και πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα στο πεδίο της τεχνολογίας, της έρευνας και της τεχνολογίας έχουμε προχωρήσει σε αγορά δύο συστημάτων που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν τόσο στην βελτιστοποίηση των operation των δικών μας, όσο και στην αντιμετώπιση, στο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Το ένα λέγεται Track Management System, TMS. Η εφαρμογή του επιτρέπει την πλήρη παραγωγή σε όλο το στόχο των οχημάτων που έχουμε, με σκοπό να εκλογίσει την κατανάλωση αυσίμων σε σχέση με την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών και με κατάλληλες ενημερώσεις στους οδηγούς να βελτιώνει την οδηγική του συμπεριφορά. Δηλαδή, πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πατάει τρένο, γιατί το πατάει τόσο πολύ, πόσο πετρέλαιο καταναλώνει πατώντας ή πατώντας τρένο. Επίσης, λαμβάνονται με κτηριομετρία όλες οι ενδείξεις από τον εγκέφαλο του οχήματος με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση βλαβών και άρα καλύτερη λειτουργία των οχημάτων και συνεπώς λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και παράλληλα, επιθυμάμαι και καλύτερη οργάνωση για τη λειτουργία των οχημάτων μέσα στη ροή της προπερέσου. Το δεύτερο σύστημα είναι γνωστό, το Container Handling Equipment Supervisor System, το οποίο επιτρέπει τη χρησιμοποιία των αλγόριθμους, αλγόριθμους που επιτρέπουν την ανάλυση εργασιών σε φορτηγά οχήματα ώστε να επεξεργάται τη βελτιστοποίηση της εργασίας σε ό,τι αφορά τη μείωση της διαδρομής κάθε οχήματος. Έχει υπολογιστεί ότι εφαρμόζοντας το σύστημα κάθε εργασία θα μειωθεί κάθε 78 μετά. Αν υπολογίσετε ότι κάνουμε 3 εκατομμύρια κιλιούς, υπολογίστε τι σημαίνει τα 78 μέτρα εξοικονόμηση ενέργειας. Θα εξομαλυνθεί η λειτουργία με τα εντός λιμένους μποτιλιαρίσματα και τα οχήματα που σαν αναμονή. Προλογίζεται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων περίπου στην τάξη 7-9% και θα απαιτείται λιγότερα οχήματα για την εξυπηρέτηση του ίδιου αριθμού όπλου φορτίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρχικά πρέπει να διευθυμίσω ότι με βάση τους όρους της σύμβασης παρακόλουσης, η οποία προβλέπει λύση μεταχείριση σε όλους τους πελάτες μας, οι χρήστες όπως το έλεγα παλιότερα, η εταιρεία μας δεν είχε ποτέ, ούτε θα έχει ποτέ, διάθεση να βάζει ταμπέλες στους πελάτες, τους κατατάσσουν σε μικρομεσαίους, μικρομεγάλους, μεγάλους και μικρούς. Έχει αποδειχθεί στα προηγούμενα λειτουργίας ότι η αντιμετώπιση και η προσφορά υπηρεσιών είναι ίση, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλος και μικρός είναι ο πελάτης. Δυστυχώς, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, το φορτίο που διαχειρίζεται ο σταθμός υπερβαθμικοποιητήρων ΑΕ είναι κατά 80% φορτίο μεταφόρτωση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι το 2014 η προσεγγίση μεγάλων κοντέινερ ναυτιλιακών γραμμών οικοσόψεων έφτασαν τα 4 την εβδομάδα και από το τέλος του Απριλίου θα είναι 6 την εβδομάδα. Άφηξαν αναχωρήσεις, δηλαδή να πω και προς την Άμπρα Ανατολή και το Σαπτονί. Πάνω σε αυτά τα αγγλία επιχειρούν πάνω από 10 με 12 νοστιλιακές εταιρείες.
μια πληθώρα επιλογών, συνέβαλε μεταφορική εταιρεία με τα μουσικού ναύλου, διάρκεια ταξιδίου ανάλογα με τι απαιτήσει του φορτίου, και έχουν επίση την πολυτέλεια να είναι συνεπεί στου χρόνου παράδοση των προϊόντων του, είτε οι εισαγωγικέ είτε οι εξαγωγικέ εταιρείε. Οι ναύλοι από και τόσο πηγαίνουν δεν είναι ακριβότεροι από αυτού τη Βορείου Ευρώπη, όπω συνέβαινε παλιότερα. Ο πειράζ είναι το όλο και περισσότερο γνωστό στην παγκόσμια ναυτιλία μεταφορά οικονομικών υποκτήρων, σαν ένα χρήσιμο σύγχρονο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο λιμάνι με υψηλέ παραγωγικότητε και ευρωδιαγραφέ. Το πρόγραμμα των επενδύσεων γνωρίζετε ότι έχουν επενδυθεί μέχρι στιγμή 360-370 εκατομμύρια ευρώ. Επίκειται η κατασκευή του προμήντα 3 δυτικού, άλλα 230 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά γύρω στα 600 εκατομμύρια σε υποδομές και ανωδομές που επενδύει η Κόσκο, ο όμιλος της Κόσκο, στο συγκεκριμένο κομμάτι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο λιμάνι του Πειραιά. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό των επενδύσεων προσεκτεί όλες τις περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες που πιστεύουν στον Πειραιά, πιστεύουν στην Κόσκο, πιστεύουν στην Ελλάδα και μεταφέρουν τα φορτία του μέσω της νοτίου πύλης της Ευρώπης που είναι η Ελλάδα. Αυτά τα μεγάλα πλοία λοιπόν που έρχονται εδώ και πορτοεφόρουν μεγάλες ποσότητες κοντέινερ, χρειάζονται μικρότερα πλοία, φίτες, για να τα μοιράσουν στις γύρω περιοχές που είναι η Βόρεια Ευρώπη, Μαύρη Θάλασσα, ίσως Αδριατική και Μέση Ανατολική. Αυτά λοιπόν τα πλοία δημιούργησαν ένα network feeders τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα σε νέες εταιρείες που ασχολούνται είτε με εισαγωγές, εξαγωγές είτε τηλεφωνικές πωλήσεις να επεκτείνουν τις αγορές τους σε περιοχές που πριν δεν ήταν άμεση πρόταση. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφέρουμε ότι οι ορίζοντες που ανοίγονται όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έτσι και αλλιώς λόγω του όγκου που μπορεί να είναι στα δωρεάματά τους είχαν πρόσβαση σε χαμηλούς ναύλους και καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά σε αυτές που συζητάμε και με το αντικείμενό μας στις μικρομεσαίες, οι οποίες πλέον έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στα αποτελέσματα της αγοράς και να μπορούν να επεκταθούν σε αγορές που μέχρι πριν δεν είχαν πρόσβαση. Παράλληλα, η εταιρεία μας, εξυπηρετώντας τα ανάγκη των πελατών στην ελεύθερη ζώνη του Πειραιά, μπορούμε και κάνουμε σημαντικές παραδόσεις φορτίων που διευκολύνουν το κάστρο των εταιριών που στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορεί να εισάγει σε ένα ολόκληρο κοντέινερ, αλλά να παραλάβει δύο παλέτες και να πληρώσει αυτού του σκοπού για δύο παλέτες και αυτά σε έχει πουλήσει. Επίσης μπορούν εταιρείες μέσω της ελεύθερης ζώνης πάντα να ανοίξουν τις δραστηριότητες σε τηλεφωνικές πωλήσεις στις δύο περιοχές, κυρίως στα Βαλκάνια, εισάγοντας κάποια προϊόντα από άλλες αγορές, χρησιμοποιούν μεθόδους repacking ή relabeling μέσα στην ελεύθερη ζώνη και προωθούν σαν εμπορεύματά τους τα προϊόντα αυτά στις αγορές που σας είπα στα Βαλκάνια. Έτσι, παρόλο που έχουμε ένα προτεραστικό θέμα, είμαστε μικροί, δεν χωράμε, δουλεύουμε συνεχώς στο κομμάτι των υπηρεσιών προς θέμες αξίας, έτσι ώστε να δώσουμε όφελος στους αναζόμενους με την εταιρεία μας. Τέλος, εξυπηρετώντας την ουσία τους πελάτες μας, δηλαδή τις ναυτιλιακές, παρέχουμε ελεύθερη και χωρίς καμία χρέωση πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες, κάποιοι είναι μέλη του επενδυτηρίου, που έχουν να κάνουν με την τροποπεδέρευση, την τροφοδοσία πλοίων, με τρόφιμα, εταιρείες επισκευής ή αντικατάστασης life hats, μικροεπισκευές που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου, ραντάρ κτλ. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση με το επιμελητήριο αν θα μπορούσαμε στο site μας να βάλουμε τα λίμνη σε αυτόν τον εταιρεών ή μέσα από το επιμελητήριο
να μπορεί κάποια εταιρεία να συλλέγει, να βρίσκει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι πιστεύουμε ότι με αυτή τη μικρή μας συνεισφορά βοηθάμε σαν όμιλος της κόσμο τόσο στην περιβαλλοντική αντιμετώπιση και προστασία του περιβάλλοντος στο κομμάτι του συμβάνου πυρά, όσο και την τοπική ελληνική επιχειρηματική σίγουρα προς τα
να δημιουργούμε την πρόσβαση επισκεπτών της κουρασγέρας, υποδόντων της κουρασγέρας, ώστε να βγάλουν το παιδιά. Και ενώ λοιπόν είχαμε βρει ένα άνθρωπο επαγγελματία της άδειας κανονικά και να περνάει για να μπορεί από την άδεια της κουρασγέρας να οδηγεί τους επιβάτες προς το γεωργικό μουσείο, την πλατεία του παιδιά, την αγορά, περάσαμε πάνω από 18 μήνες διαδικαστικών διαδικασιών για να μπορέσει να το απολογιστεί το τερμάκι και να φέρει σιγά σιγά το λίστες στην πόλη του Μυριά. Και δεν φτάνει ότι ενώ σου μαζεύεται όλη η καρδούρα μετά από πολλά τηλέφωνα σε υπουργεία αναφυγείας, μεταφορών, δήμους και τελειώσαμε αυτά, μετά είχαμε τους αντίστοιχους πρόβλημα του πόλου, τραυματισμούς από το 50% των μετεχών αυτοκινητιστών και πέρα στην άκρη της κουρασγέρας που αποτρέπανε να κάνουμε κάτι καλό για την αγορά των παιδιών. Κάποιος φίλος δημοσιογράφος από το αρχαίο εκεί πόλη μου είχε πάρει τηλέφωνο πριν μια εβδομάδα και μου ρώτησε με μια στοιχεία για το λιμάνι του Πειραιά. Μου λέει πολύ μαγαρία, πολύ θόρυβος για το λιμάνι του Πειραιά. Και λοιπόν το πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς να μην γίνεται θόρυβος για το λιμάνι του Πειραιά, που άμα το αναλογιστούμε λίγο σοβαρά, το λιμάνι του Πειραιά θα έλεγα ότι είναι το πιο παραγωγικό οικόπεδο όλης της χώρας. Αν θα μπορούσε να υπάρχει μια κάμερα που ψηλάει να καταγράφει τις εκλογές εμπορευμάτων, την κίνηση που υπάρχει από το λιμάνι, σίγουρα ο Πειραιάς θα αποτελούσε μια φωτεινή κουκίδα, όχι μόνο για την Ελλάδα, σίγουρα και για πολλές μεσογειακές και ευρωπαϊκές περιοχές. Μιλώντας πάντα για τα επιχειρηματικότητα της μικρομεσαίας επιχειρήσης, ένα σχέδιο του οποίου υπήρχε από παλιά στον Πολιτικό Σύλλογο, από Προεδρίας ακόμα του Βασιλείου Κορκίδη, και το οποίο όμως δεν το έχουμε ξεχάσει σαν σχέδιο, επειδή θέλουμε ο Πειραιάς να έχει, να είναι επιχειρηματική βάση, να μπορούν οι επιχειρήσεις χοντρεπορείου να παραμένουν στον Πειραιά. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είδαμε επιχειρήσεις που μεγάλωσαν, οι υγιείς επιχειρήσεις απασχολούσαν πολλά άτομα του Πειραιά, λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων για αποθήκευση, εγκατέλειψαν τον Πειραιά και έφυγαν προς περιοχές όπως τον Αστόπιο, όπως τα Μεσόγεια ή ακόμα και την Αυλώνα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ίδρυση ενός χοντρεπορικού πάρκου ακόμα είναι μια ιδέα που πρέπει να είναι στο προσκήνιο, διότι θα επιτρέψει σε πολλές επιχειρήσεις να παραμείνουν στον Πειραιά, να κρατήσουμε την πειραγή του σταθερότητα και φυσικά να βοηθήσουν πάρα πολύ στην απασχόληση στον Πειραιά. Διότι επιτρέψτε να σου πω ότι πέρα από την αρνητική πρωτιά στα κλειστά καταστήματα, ακόμα και στην ανεργία, ο Πειραιάς έχει μεγαλύτερο ποσοστό από το μέσο όρο. Πρόσφατα έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες αρκετές από την περιφέρεια αλλά και από το Δήμο, χθες μάλιστα είχαμε συνάντηση για το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε λίγο πολύ την κουρασγέρα στα καταστήματά μας, στην πόλη κυρίως. Όλοι γνωρίζετε ότι σε κάθε επίσκεψη πλοίου, και να επισημάνω ότι και πέρυσι και πρόπερσι υπήρξαν ορισμένες μέρες που από 2-3 ευρωπαϊκά υπήρχαν σαν επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από 15.000 άτομα. Παρ' όλα αυτά, μόνο ελάχιστες δεκάδες ίσως πέρασαν από καταστήματα του Πειραιά. Έτσι λοιπόν, στη συνάντηση που κάναμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, έπεσαν πολλές ιδέες στο τραπέζι. Αποφασίσαμε, όσο γίνεται πιο σύντομα, να ξεκινήσουμε το αυτονόητο. Κάτι το οποίο έχει άμεσα ανάγκη. Κάποιος επιβάτης της κουρασγέρας, όταν είναι πάνω από 4 ώρες ένα πλοίο, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι ένα περίπατο. Δεν ήξερε όμως πού θα μπορούσε να πατήσει το Πειραιά. Αποφασίστηκε λοιπόν αρχικά και μάλιστα στο Σάββατο να γίνει μια συνάντηση να γραμμογραφήσουμε, να γραμμογραφήσουμε μάλλον ένα μονοπάτι, ένα περίπατο, στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν ένα περίπατο από των 90 λεπτών ή των 2 ώρων, περνώντας και από θυσίες στο αρχαιολογικό μουσείο, μέσα από την αγορά φυσικά, την πλατεία Κοραίου, το Δημοτικό Θέατρο, αλλά και το λιμάνι της Αιγαίου. Ένας περίπατος ο οποίος θα φέρει ένα ενό αριθμό τουριστών, όμως θα ξέρω τη διαδρομή, ώστε ο Πειραιάς να μπορέσει να κερδίσει κάτι από αυτό και να αφήσει επιτέλους πλάτη για να το αποτύπωμά της και στην πόλη μας. Κάτι που ήθελα να παρατηρήσω πριν κλείσω, είναι το οποίο το λέω συχνά και το πιστεύω
εμπειρία θα κρατήσει το χαρακτήρα του λιμανιού εντός μιας χώρας πλήρους μέρους της Ευρώπης, εντός ευρωπαϊκής ζώνης, ήταν πράγματι, δεν ξέρω όταν το σκέφτομαι, έχανε την ταυτότητα, τότε πραγματικά έχασε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της υπεραξίας που θα μπορούσε να το σκέφτεται το λιμάνι. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον η νέα κυβέρνηση θυμίζεται ότι είχε μέσα στα αυτιά. Θα μπορέσει πέρα από αυτά που θα ακούει από παραδοξιούχους φορείς, τουλάχιστον να προχωρήσει στην πράξη και να δούμε επιμέρους επιτέλους κέρδες μέρες για την πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ότι ψωνίζει ο κόσμος, πάτε και εσείς κάτι τέτοιο. Δεν είμαι
να φέρετε ένα άλλο marketing, να δείτε αυτό που φαντάζεστε θα μπορέσει κάποιος να το χρησιμοποιήσει ή θα το φτιάξετε και θα πηγαίνουν πρώτα εμείς. Καλό να πρέπει. Η μοναδική εταιρεία που κάνει κομπόρτινγκ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο Λούτς. Όλοι πολλοί που τα φορτάνε στην εκεί περνάνε, δηλαδή από φορτώνε που σου φορτώνε, από εδώ περνάνε, τα βάζουν σε όλοι που παίρνουν από εδώ. Τι συμβαίνει τώρα, αναγκαστικά θα πάνε να δουν Παρθενώνα και θα πάνε να δουν και τον νέο μουσείο της Ακρόπολης. Που σημαίνει ότι δηλαδή, τα χρονικά περιθώρια που έχουν για να γυρίσουν να κάνουν μια βόλτα εδώ είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς, επειδή έχουν πληρώσει τα πακέτα, δεν θα πάνε έξω, θα πάνε μέσα στο σχολείο. Έτσι, για κάποια λίγα να θυμίσω ότι δεν θα γίνει. Οι περισσότεροι θα πάνε έξω, θα πάνε μέσα στο σχολείο. Οπότε είναι πολύ στενά τα χρονικά όρια που έχει κάποιος στη διάθεσή του να τους κρατήσει στον πειραιά. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι κάτι πολύ σπέσιμο, κάτι πάρα πολύ ικανό. Και σε κάποιους που κάνουν πάρα πολύ μια φορά το ταξίδι. Τους λυπήτες εννοείς. Εντάξει, ναι, αλλά πάντα δεν είναι τους λυπήτες. Εκεί πέρα από εκεί πρέπει να έχει πρέπει να έχει πολύ καλό network με αυτούς. Θέλεις πάλι, θέλεις πάλι. Βέβαια. Να σε κέψεις. Έχουν και τα πληρώματα που πέρανε και εγώ. Είναι και τα πληρώματα του κρατηριοποιού που είναι πάρα πολλά. Δεν είναι να σκεφτούν τον πειρατή. Ευχαριστώ. Έχεις δίκιο, ναι, και υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί περισσότεροι πάρα πολλές ώρες. Δυσκολία λέγει στο λόγο. Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος, παρακαλώ. Το όνομά σας. Ωραία, ναι, κύριος Σπύρο. Πράγματι, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων πλασιάς μένει στα φύρα. Είτε διότι έχουν εισανάρτη, είτε διότι έχουν εισανάρτη και δεν θέλουν να πάρουν τις υποκατορισμένες πλασιάρες, είτε για διαλέγουν να κάνουν αυτό περίπατο στην πόλη. Αυτό είναι αποδεχτημένο. Άρα, εγώ θεωρώ ότι η στόχευση κυρίως είναι σε αυτούς. Και θα συμφωνήσω ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Κίνητρα είτε στις εταιρείες που κάνουν τις συνδρομές, είτε στις ίδιες εταιρείες που ασβέρνουν. Να μιληθούν απευθείας. Σημειωτέων ότι εμείς στον νόμο έχουμε υλοποιήσει το θέμα των ηλεκτρονικών διαδρομών και μάλιστα έχουμε φτιάξει έτσι μέσα στην Κιώστια όπου μεγάλος αριθμός των πιβατών το συμβουλεύεται με τεχνικά που φέρνει και το κινητό του και βγαίνει έξω. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν παίζει ιδιαίτερα. Το φέρνουν, το έχουν στο κινητό του, κάνουν πιβάτο του και δαυτό. Αυτή είναι η ιδιαίτερα. Σωστά το είπατε, κύριε Σπύρου. Ωστόσο, στόχος μας είναι να γίνει ευρύτερα γνωστή αυτή η βόλτα περίπατος. Πρώτα απ' όλα, με ένα site το οποίο θα υπάρχει, το έχει ήδη βάλει μέσα ο Πρωθυπουργός Πειραιά, ο Παγίλιος, όπως επίσης και το καινούργιο site Τάιτο Δήμος, στο οποίο θα διαφημιστεί αυτή η διαδρομή, όπως επίσης και από κιόσκι που περιμένουμε να γίνει η συνάντηση της κρατήρας, που δεν ενημερώνει τους επιβάτες μετά για ένα περίπατο των 5 λεπτών, των 2 ώρων, υπάρχει διαδρομή για τους κράτες να μπορέσουν να περάσουν από τα βασικά αξιοθέατα του Πειραιά και να κάνουν τον περίπατο που θέλουν, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν χαμένες από το θέμα της περίπατου. Να αναφάνω ότι υπάρχει. Υπάρχει δύο κιόσκι. Σίγουρα υπάρχει όμως χάρτες που μπίζουν δράχη το περίπατο και αν γραφουμεθμένος, δεν υπάρχει. Απλά πρέπει κάποιος να διαθεθεί και να τοποθετήσει αυτή τη διαδρομή. Ακριβώς. Και ένα πολύ απλό σημείο να σας αναφέρω για να δείτε πόσο δύσκολα είναι τις εργοκρατίες παραπάνω σε επισήμα και γενικώς υπόγειες πολιτικονόμπουλος. Ένα πολύ απλό θέμα, δηλαδή, αυτό που θέλαμε είναι ο εκβάσης πατής στην ακτή μια ουλή να μπορεί σε καταρτία διαμέσου την άλλη οικηγού να μπει στις οδείως που είναι η καρδιά της αγοράς που είναι φυσικά να μπορούμε να μπορούμε να αυτό πρέπει να είναι απλώς να γίνει ο φράχτης που παρανόμως υπάρχει μεγάλη προς φράχτης στον δυνάμει εκεί που. Και για να μπορέσουμε να αποσύρουμε, να κομματίσουμε αυτόν τον φράχτη που παράνομα είναι στον δυνάμει εκεί που, έχουμε πλέξει με πολεοδομίες, με δήμους, ακόμα και με δασαρχείο. Το κυνηγάμε εδώ και 10 μήνες και ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση εδώ ότι πότε πρέπει να γίνει ο φράχτης. Και στο μετεπολίδι την πρόσβαση των επιχειρητών μέσα στην αγορά. Είναι δηλαδή πραγματικά μέσα σε ένα κράτος πολύ αργό και κινέζικο.
μετά το πρώτο γύρο Αγγίδη που δεν θέλω προοδευτικά το κοινωνικό πάρκο, όσο και το δεύτερο γύρο τους καλύτερα σίγουρα. Βέβαια δεν υπάρχουν πολλοί χώροι, υπάρχουν μεγάλες αποθήκες που είναι άδειες που πάει για τρέφα μου στο πράγμα για μέσα στον πυρά. Παλιότερα συζητάμε για το πρόσφυγμα στο κοινωνικό πάρκο. Πάνε, αλλά διάφορα προβλήματα, διάφορες συμμονίες, κάποιοι πέρα ενώ είχαμε διαδοχές στον πρόσφυγμα και κάτι τέτοιο, έχει μείνει στα χαρτιά. Ακόμα και έτσι, όμως, είναι πραγματικά μια λύση που και θα αποσυμπορήσει την πόλη από την χειροπορία φορτηγών με κοντέινερ που πρέπει να απαλλάσσουν με ένα καταστήματα που θα επιτηρήσει την ύμνη του δρόμου. Με το κυριότερο, θα παραμείνουν οι κυρίες του κοντοπυρά, πώς να διαδοθούν σε άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, μαυρέα δεδομένου, πώς θα νιώσω. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Η πρώτη για τον κύριο Μιχάλη, τον κύριο Μανισιώτη, δεύτερη για τον κύριο Παπακίδη. Η πρώτη είναι ότι η κουρασκέρα έχει να κάνει και με τουριστικό προϊόν. Πιστεύω ένα τουριστικό προϊόν που χρειάζεται συνεργασία και άλλων τύπων, προφανώς Νίκαια, Κερατσίνη, Πέραμα, Σαλαμίνα, τα Σαλαμίνια έρχονται τουρίστες από εδώ. Και όπως και ο κύριος Πάκαλος είχε πει, αντί για τα Σαλαμίνια να φτιάξει, που είχε πάει στην Ελευσίνα, το ξέρετε. Εάν αυτό έπρεπε να υπάρχει η γνώση, η ενημέρωση, η συμμετοχή και τους άλλους τύπους, που να υπάρχει αυτή η πρόταση, όπως είπε και ο κ. Μαμπακίδης, του προϊόντος, να το κάνουμε γνωστό σε όλους πώς πρέπει να γίνει. Ένα δεύτερο, και πάμε και ήδη για την κόσμη, υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενες απόψεις. Οι πολίτες έχουν άσχημη εντύπωση για την κόσμη. Οι πολίτες, εάν κάνετε ένα κάλο σε Δραπετσόνα, Κερατσίνη, Νίκαια και από εκεί, νομίζουν ότι είναι εχθρική ατμόσφαιρα. Ένα ταχάου, αυτά που βλέπουν τις εφημερίδες, εργασιακός μεσαίωνας, πιστεύω ότι τα ξέρετε πολύ καλά εσείς, κάθεστε και παλιό. Αυτό στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της κόσμου έχετε έρθει σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα επιμελητήρια, με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε αυτό το πράγμα να αλλάξει, να γίνει πιο ελκυστικό, που θα έχει να κάνει και με καλύτερη δουλειά δικιά σας προφανώς και με καλύτερο πέρασμα σε αυτό που κουβεντιάζουμε και πολύ εύστοχα σήμερα, λιμάνι και πόλη, τοπική κοινωνία και επιχείρηση. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω και τον Αρχίδη. Κολλέζω και όλους λέμε σίγουρα στο θέμα του περάματος. Είδα τις εκδηλώσεις της κόσμου, στο επιχειρηματικό κομμάτι. Το πρώτο θέμα αυτής της ημερίδας, που εκεί δεν ξέρω πώς είσαι άνθρωπος και το πόλιο, και το κράτος του πόλιου, είναι λιμάνι, πόλη και ανάπτυξη. Συμπληρώνοντας αυτά, είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν αρέσετε, γιατί στις εκδηλώσεις αυτές που βλέπω 200%, 300% εκδηλώσεις από χρόνο σε χρόνο στη διακίνηση, η βαθμολογία που θα βάζετε εσείς στην εταιρεία που εκπροσωπείτε, στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο θέμα το πώς μια μεγάλη δραστηριότητα οικονομική, δεν έχει πρέπει ακόμη δραστηριότητα παρά την προστασία του περιβάλλοντος, παρά την περιβαλλοντική τεχνολογία, πάνω στο ότι υπάρχει και τα κατάλληλα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Δώστε μας τη δική σας ερμηνεία της εσωστρέφειας της κόσμου, που υπονομεύει ακόμα και τις ίδιες τις επιδόσεις που έχετε στον οικονομικό τομέα. Το υπονομεύει, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
απόφυση τη Β' Πριμέρα Σπηλιά είναι η ίδια με αυτή που ήταν η Καμπορή Θεωρή. Δηλαδή το πρόσωπο μου δεν εξαρτάται ότι υπάρχει. Υπάρχουν λόγοι για του οποίου δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί δεν με αφορούν. Είμαι εδώ σε ένα επιχειρηματικό δελτίο. Συνεπώς δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι είναι κατά το 85% κάτοικοι της περιοχής, έχουν πλήρη συνέστηση ότι αυτά που γράφονται και αυτά που λέγονται έχουν παρασέλθει στην πραγματικότητα. Οι Κινέζοι σαν λαός και σαν κουλτούρα είναι αυτοί. Η εσωστρέφειά τους έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θεωρούν ότι πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ελεφάντες. Νομίζω μόνο με τη δουλειά που κάνουμε εκεί μπορούμε να λέμε και να αποδεικνύουμε ότι αυτά που λέμε είναι έτσι όπως τα λέμε. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με το περιβάλλον, να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια σύμβαση παρακολουθήσεις, για την οποία υπεύθυνο για τα περιβαλλοντικά είναι ο φορέας διοίκησης, όχι ο παρακολουθής. Συνεπώς, μπορεί να κάνουμε ό,τι κάνουμε γιατί έτσι το νιώθουμε και έτσι πρέπει να γίνει, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στην περιοχή για αυτά που έχουν αποφασιστεί και για αυτά που γίνονται. Παρ' όλα αυτά, με την ευκαιρία δηλαδή που σας γνωρίζω, είμαι στη διάθεσή σας και του Δήμου. Εάν θεωρείτε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για την περιοχή, μπορούμε να συνεργαστούμε για να τα κάνουμε, αλλά δεν θα δείτε σε καμία φωτογράφηση, σε καμία τηλεόραση ανθρώπους της PCT να κάνουν τέτοιου είδους. Είναι. Ακόμα και εδώ, παρακαλώ. Ακόμα και αυτή η μερίδα, αυτή η εσπερίδα, γίνεται στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσιότητας που επιβάλλει, και γι' αυτό είμαστε εδώ, επιβάλλει τη δημοσιοποίηση, τη συνάντηση πρωτοβουλειών. Δεν υπονόησα ότι μη γνωρίζει δεξιά τη αριστερά, αλλά και ουσία, έτσι δεν υπονοήσετε. Μα είμαι εδώ. Εδώ τεχνοκρατικά σας γνώρισα και δύο. Γιατί δεν κάνετε τίποτα στο να αρέσει. Τι φταίει. Ξέρω ότι εσείς δεν μπορείτε να απαντήσετε. Απαντήσατε, κάνουν άλλα, δεν το λένε. Άμα δεν το λένε, το ξέρει κανένα. Το ξέρουν κάτι τη περιοχή. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Κάτι που δεν ξέρουν. Θα ρωτήσετε να πάει. Αυτή είναι η δημοσιότητα. Να μαθαίνει χωρί να ρωτά. Δεν υπάρχει περιθώριο να ακούσει. Το ξέρετε καλύτερα. Πάντω, αν το ξέρετε και εμένα να συμπληρώσω. Διακρατώντας καλά τους επιχειρηματίες πόλης, δεύτερον, μόνο το σεβασμό, δεύτερον το θέμα που θέσατε, ότι τους επιχειρηματίες δεν υπάρχει αυτή η άποψη που κράτησε. Οι επιχειρήσεις μας εξυπηρετούν πολύ καλά, γρήγορα, άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και με διαρκή ροή. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια αρκετά επαγγελματική σχέση που προστατεύει τις επιχειρήσεις μας, και φυσικά τις θέσεις εργασίας. Ναι, αλλά ο κόσμος, ναι, που μιλάω και για τις ευκαιρίες, έτσι ακριβώς. Όσο αφορά το άλλο ρόλο των άνθρωπων, που φυσικά σου πριν στο Λαζιά, θα αναβάλω μια μεγάλη περιοχή στην Πειραιά, αυτό θα είναι τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζετε ότι η χρόνια του Λαζιά είναι πολύ περιορισμένη. Πολλές φορές αυτή η δρομή που πάει, η λαϊκή διαδρομή, Λάκα, Μοναστηράκι, Αγρόπολη και Μουσείο, γυρίζει αμέσως πίσω και φεύγουν, είναι αυτοί που δεν μας πείτε ότι κάνουν στην Πειραιά να τελειώσουν. Το κέντρο του Πειραιά 2 ώρες, 3. Πόσο μάλλον να έχουν να ψηφιστούν και άλλα μέρη να διάθεση. Μακάρι να μην είναι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δεν είναι ακάνεμα, αλλά από το 2010 χρησιμοποιεί τον Πειραιά ως Hogwarts και τότε θα έχει ένα παραπάνω από τότε συμπέρασμα. Γιατί έτσι να το κάνω να το ψάξω για άλλους λόγους πριν από μια δεκαετία μέλη.
Χριστό και κινούνται με τα κουραχυρόπια και όντως λειτουργούν κάτω από αυτούς τους ορθούς περιορισμούς τους οποίους βάλετε, με αποτέλεσμα να πούμε τόσο πειρά δεν προλαβαίνουν να κατέβουν, όχι να πάρουν σε λαμπίνες. Τι είναι αυτά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών οι οποίοι έρχονται κατευθείαν στην Αθήνα και μένουν στην Αθήνα για περισσότερες από 3 μέρες, από 3 μέχρι 7. Εγώ δεν είχα εικόνα πώς είναι αυτή και έμαθα λοιπόν πριν από καμία 15 μέρες ότι είναι περίπου γύρω στις 400-500 χιλιάδες, οι οποίοι είναι χρόνια βέβαια, οι οποίοι έρχονται κατευθείαν Αθήνα. Μένουν στην Αθήνα μια εβδομάδα. Αυτή ενδεχομένως να είναι ένα κάποιο group το οποίο θα μπορούσε κάποιος να επικοινωνήσει, γιατί έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους και μπορεί με κάποιους τρόπους να τους φέρει εδώ. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα αναγνωριστικά γραφεία που διακινούν, θα ψάξετε τα μόνο σας, να τα φέρετε εσείς καλύτερα από τους σκοπικό ποια είναι, γιατί εγώ τα εντόπισα ποια είναι για άλλους λόγους. Παρακαλώ, κάποια άλλη ερώτηση. Γιάννη, να δώσω την λόγο στην κυρία. Δεν της φέρεστε. Υπάρχει μια δουλειά η οποία